Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Σας είπα εξ αρχής ότι σήμερα έχουμε δύο back-to-back τηλεμαχίες. Τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Καταρχήν, να πω, επειδή ήταν αρκετά τα μηνύματα που μας στείλατε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφέρω όλα τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Και πάμε να δώσουμε τη σκητάλη στον Δήμο Μαλεβιζίου. Μαζί μας εδώ απόψε είναι οι δύο εκ των τριών υποψηφίων. Μαζί μας ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Μαλεβιζίου, το Μαλεβίζι Μπορεί, Μενέλαος Μποκέας. Καλησπέρα σας, κύριε Μποκέα. Κύριε Σκαλάκη. Και ο υποψήφιος Δήμαρχος Μαλεβιζίου με τη λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Δημόκρητος Αλούστρος. Καλησπέρα σας, κύριε Αλούστρο. Καλησπέρα και σας. Δεν είναι μαζί μας ο υποψήφιος Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο κύριος Δημήτρης Πιτσικάκης. Όμως, πρωτού σας δώσω το λόγο, θέλω να δούμε μία ανακοίνωση που κάνει προς εσάς αλλά και προς τους τηλεθεατές ο κύριος Πιτσικάκης. Αγαπητέ Μενέλαε Μποκέα, με την παρούσα επιστολή σου απαντώ προσωπικά και δημόσια στην από 14 Σεπτεμβρίου επιστολή σου για ανοιχτό διάλογο αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι ο δημοκρατικός διάλογος αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία δεν αφήνει σε κανέναν μας το δικαίωμα να την περιορίζει ούτε χρονικά ούτε και θεματικά. Και εξηγούμε. Οι δημότες μας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και να είναι ενήμεροι από πρώτο χέρι καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας και όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ την πρόσκλησή ως καθαρά επικοινωνιακή, μιας και μέχρι σήμερα ως πολίτες αυτού του Δήμου δεν είδαμε μία επίσημη απολογιστική ενημέρωση όπως και κατά νόμο οφείλεται. Θεωρώ με άλλα λόγια, όπως έχει περίτρα να αποδειχθεί σε δεκάδες προεκλογικούς αγώνες στη χώρα μας, ότι η συζήτηση αυτού του είδους δεν είναι ποτέ συζήτηση ουσίας, παρά ένα επικοινωνιακό τρίκ εντυπώσεων και εικόνας που τελικά λίγο αγγίζουν την καθημερινότητα των απλών πολιτών. Στο προσωπικό επίπεδο, αγαπητέ Μενέλαε Μποκέα, αναρωτιέμαι τι αλλάζει και καλούμε σήμερα σε διάλογο, όταν σε δύο προηγούμενες καθορισμένες σε ημέρα και ώρα συναντήσεις μας δεν προσήλθες, παρά το γεγονός ότι με δική σου πρωτοβουλία είχαν οριστεί. Εν κατακλείδη, υπάρχουν εκατοντάδες μέσα, κανάλια και τρόποι όπου καθημερινά διεξάγεται δημοκρατικότατος διάλογος, προκειμένου να πληροφορήσει ο καθένας από εμάς τους πολίτες για τα έργα, τα προγράμματα, τις περγαμηνές και τις αξίες του. Η ελευθερία του λόγου άλλωστε είναι η αρχή της δημοκρατίας. Εμείς που θέλουμε να λέμε ότι υπηρετούμε τη δημοκρατία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολίτες βλέπουν και μπορούν να κρίνουν. Εύχομαι η συνέχεια του προεκλογικού αγώνα να προάγει αυτές ακριβώς τις δημοκρατικές αρχές. Με εκτίμηση, Δημήτρης Πιτσικάκης, επικεφαλής παράταξης Συνεργασία Ευθύνης με όραμα για το Μαλεβίζι. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση, δήλωση του κυρίου Πιτσικάκη, του υποψήφιου Δημάρχου Μαλεβιζίου. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μποκέα, μιας και η συγκεκριμένη ανακοίνωση, η συγκεκριμένη δήλωση απευθύνεται σε εσάς προσωπικά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ, κύριε Δασκαλάκη, και εσάς και το κανάλι σας για την διοργάνωση αυτού του δημόσιου διαλόγου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο δημόσιος διάλογος δεν είναι δικαίωμα, δεν θα πρέπει να θεωρείται δικαίωμα, αλλά υποχρέωσή μας. Και η συμμετοχή σε αυτόν προφανώς ωφελεί κυρίως τους δημότες που καλούνται να κρίνουν, να αποφασίσουν και στο τέλος αυτής της διαδρομής να ψηφίσουν. Τώρα θα μου επιτρέψετε και να σχολιάσω βέβαια λίγο τα όσα αναφέρει στην επιστολή του κ. Πιτσικάκης. Καταρχάς να πούμε ότι τα ιδιωτικά ραντεβού δεν αφορούν τους δημότες και που επικαλείται βέβαια ο κ. Πιτσικάκης και μάλιστα όταν πρόκειται για ραντεβού που γίνονται και πολύ πριν την προεκλογική περίοδο και πριν καν ανακοινώσει ο κ. Πιτσικάκης την υποψηφιότητα. Επομένως δεν πρόκειται για δημόσιο διάλογο, μια ιδιωτική συζήτηση. Και όσον αφορά τον ετήσιο απολογισμό, αυτός γίνεται κάθε χρόνο θεσμικά στα Δημοτικά Συμβούλια. Έχει γίνει όλα τα χρόνια και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε και συνθήκες απαγόρευσης και συναθρήσεων αλλά και ζωντανών συνεδριάσεων πολλές φορές. Επομένως, όλα αυτά έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο δημόσιος διάλογος είναι υποχρέωσή μας και όχι δικαίωμά μας, έτσι θα πρέπει να θεωρείται. Και νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα κυρίως. Κύριε Δασκαλάκη, στους δημότες μας να ξέρουν, να αποφασίζουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και στο τέλος να επιλέξουν ποια είναι η παράταξη και ποιος ο δήμαρχος που μπορεί να διοικήσει καλύτερα αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαλούστρο, έρχομαι σε εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω στην ανακοίνωση του κυρίου Πιτσικάκη. Βεβαίως είναι μια ανακοίνωση που αναφερόταν στον κύριο Μποκέα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια τοποθέτηση. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιο λόγο να σχολιάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο καθένα κρίνεται και από του δημότες. Και από τα λόγια του και από τις πράξεις του, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν,
Κύριε Ποκέα, έρχομαι σε εσάς για να μπούμε στην ουσία της συζήτησης με βάση τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Είστε ένας δήμαρχος που την προηγούμενη τετραετία πήρατε μια πολύ ισχυρή εντολή από τους πολίτες του Δήμου Μαλεβιζίου. 4 χρόνια μετά και λίγες μόλις ημέρες από την λαϊκή ετιμιγορία των πολιτών του Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που προάγει η δική σας παράταξη ως ναυαρχίδα της επόμενης πενταετίας? Τι είναι αυτό που αποτελεί το δικό σας προσωπικό στοίχημα και βεβαίως στοίχημα της ίδιας της παράταξής σας? Κύριε Δασκαλάκη, την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, δεσμευτήκαμε για συγκεκριμένα πράγματα και τα οποία σήμερα μπορώ να πω με μεγάλη περηφάνεια ότι τα έχουμε πετύχει. Καταρχάς, δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο ισχυρό, για ένα Δήμο πρωταγωνιστή, που θα διεκδικεί το καλύτερο μέλλον για τον τόπο, που θα διεκδικεί το καλύτερο μέλλον για τους πολίτες, για τους δημότες μας. Το πετύχαμε σε πολύ μεγάλες στιγμές αυτής της τετραετίας, όπως είναι για παράδειγμα η διαπραγμάτευση για τα ανταποδοτικά που αφορούν στη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, όπου δεσμευτήκαμε, υποσχεθήκαμε ένα Δήμο που θα διεκδικήσει ανταποδοτικά. Και με αυτή τη συμφωνία καταφέραμε 46 περίπου εκατομμύρια ευρώ που αφορούν και σε αλλαγές του έργου, τα 35 από αυτά, και άλλα 11 εκατομμύρια που αφορούν σε έργα και μελέτες για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου. Δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο που θα παρεμβαίνει σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και αλλά δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις. Το πετύχαμε με την εξαίρεση της χερσαίας ζώνης των λινοπεραμάτων. Δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο που θα διεκδικεί παντού και πάντα θα είναι συμμέτοχος στις λήψεις αποφάσεων και το πετύχαμε αυτό. Και όσον αφορά την περσινή θεομηνία της 15ης Οκτωβρίου, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που σε λίγες μέρες ανατίθενται οι μελέτες και ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για να θωρακίσουμε το Δήμο από την κλιματική κρίση και τα όσα αυτά επιφέρει. Και επίσης δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο που θα διεκδικεί, θα είναι ανταγωνιστικός και καταφέραμε μέσα σε αυτά τα χρόνια να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις που προσεγγίζουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ανταγωνιστικά χρήματα από το ΕΣΠΑ, από το Πράσινο Ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σχέδιο, με μελέτες, με πολλή δουλειά, με σκληρή δουλειά και σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, σε ένα περιβάλλον που πολλαπλές κρίσεις χτύπησαν όλους τους δήμους της χώρας, όχι μόνο εμάς. Και στέρισαν σημαντικούς πόρους από τα ταμεία, από τα ίδια έσοδά μας, αλλά και με την κινητικότητα ματώσαμε όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τις υπηρεσίες που υποστελεχώθηκαν. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μπορώ να πω ότι καταφέραμε σημαντικές επιτυχίες και βάλαμε τις βάσεις για να αλλάξει ο Δήμος σελίδα οριστικά. Κύριε Σαλούστρο, Λαϊκή Συσπήρωση, η δική σας πρόταση για την επόμενη πενταετία που έχει και αρκετές προκλήσεις. Νομίζουμε ότι ο Δήμος έχει και μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βασιστεί στις δικές της δυνάμεις, να δημιουργήσει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλες οι υποδομές, να μπορεί να έχει το δικό του προσωπικό, τα δικά του μηχανήματα ανανεωμένα, να μπορεί να εκτελεί τα δικά του έργα χωρίς να χρειάζεται μελέτες, να δίνει χρήματα σε εργολαβίες για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν σε επίπεδο Δήμου με αυτεπιστασία. Μπορεί να έχει το δικό του έμπειρο προσωπικό, μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών, γιατί αυτό σημαίνει καλός Δήμος. Δημότες οι οποίοι έχουν δουλειά, έχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία, δημότες οι οποίοι τα παιδιά τους πάνε σε ασφαλή σχολεία με αντισεισμική θωράκιση, με μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας κλπ. Αυτές οι υποδομές λοιπόν μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς το κυνήγι χρηματοδοτικών εργαλείων που ανέφερε πριν ο κύριος Μποκέας, το οποίο έχει μόνο και ένα σκοπό, να βγάλει λάδι την κυβέρνηση που έχει εισπράξει τα λεφτά του Κοσμάκη από τη φορολογία, είτε από τον άμεσο φόρο, είτε από το ΦΠΑ, δεν τα αποδίδει στους Δήμους και αναγκάζει το Δήμο να γίνει ζητιάνος και να κάνει τον προγραμματισμό του με ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να αποσπάσει. Έτσι, σχεδιασμός του Δήμου δεν γίνεται. Αυτό θέλει αποφασιστικότητα, θέλει σύγκρουση και σύγκρουση μπορεί να το κάνει, να κάνει μόνο κάποιος ο οποίος είναι αποδεσμευμένος από την κυβέρνηση, τα κόμματα που τους έχουν στηρίξει και ο κύριος Μπογίας και η παράταξή του δεν έχει καμία ούτε τη δυνατότητα ούτε τη διάθεση να το κάνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Επειδή κλείσατε με αυτή τη φράση, οφείλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μπογία και να απαντήσει, επειδή άφησε μια σαφέστατη μορφή ως συνυποψηφιός σας, κύριε Μπογία.
Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, ο κύριος Αλούστρας αναφέρεται σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο διακυβέρνησης, όχι του Δήμου, της χώρας. Εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που καλούμαστε να λειτουργήσουμε, καταφέραμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου να δείξουμε το δρόμο και σε άλλους Δήμους της χώρας για το πώς πρέπει να σχετίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με τα μεγάλα έργα καταρχάσεις περιοχής. Να θυμίσω λοιπόν να πω, αν και το ξέρει ο κ. Αλούστρας, το ξέρετε και όλοι, ότι η περιοχή συγκεντρώνει εδώ και δεκαετίες ίσως την πιο βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις οχλούσες δραστηριότητες στα λινοπεράματα και την μεγαλύτερη χωματερή του νησιού. Ξέρετε, για αυτές τις δραστηριότητες ο Δήμος ουδέποτε εισέπραξε ούτε ένα ευρώ. Εγώ καταλαβαίνω και σίγουρα όλοι μας, κανείς δεν θα διαφωνούσε στο να μπορεί ο Δήμος να έχει ακόμα περισσότερα μηχανήματα, με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί ο ίδιος με ίδια μέσα πολλές από αυτές τις εργασίες. Καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, να την βελτιώσουμε με βάση τα υφιστάμενα εργαλεία, να διεκδικήσουμε και από τα Υπουργεία και από την κυβέρνηση και από τους υπόλοιπους φορείς χρηματοδοτήσεις για να την ενισχύσουμε αυτή την καθημερινότητα, και αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, σε μια περίοδο όπου στερηθήκαμε το βασικό μας έσοδο από την τουριστική δραστηριότητα, για παράδειγμα το τέλος παρεπιδημούντων, καταφέραμε να κρατήσουμε το Δήμο όρθιο και σήμερα να μπορούμε να μιλάμε για ένα Δήμο βιώσιμο και ισχυρό. Αναφέρομαι στο τέλος παρεπιδημούντων και Δασκαλάκη, γιατί οφείλει να γνωρίζει ο κ. Αλούστρος ότι όταν, για παράδειγμα, ο Δήμος εισέπρατε 900 χιλιάρικα από αυτό το τέλος, 500 χιλιάρικα, συγγνώμη, σε μια καλή χρονιά, 550 περίπου χιλιάρικα το 19, τα υπόλοιπα τρία χρόνια αθρηστικά, λόγω προφανώς της πανδημίας, δεν κατάφερε να εισπράξει τα 500 αυτά χιλιάρικα. Περίπου η στέρηση πάνω από 1.200.000 ευρώ. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, αυτή η δημοτική αρχή κατάφερε να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προφανώς γίνανε και λάθη, το ανθρώπινο δυναμικό, τα ίδια μέσα. Με πολύ μεγάλες δυσκολίες, επαναλαμβάνω. Και ταυτόχρονα να στρέψει το βλέμμα της και τις δυνάμεις της σε ανταγωνιστικά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή, στα χρήματα που ήρθαν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να εισπράξει ένα πολύ μεγάλο ποσό, ρεκόρ από το Ταμείο Ανάκαμψης, για Δήμο του μεγέθους του δικού μας. 6 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βρείτε, κύριε Δασκαλάκη, κύριε Σαλούστρο, άλλοι Δήμοι με τον πληθυσμό το δικό μας, αν έχουν εισπράξει τέτοια ποσά. Και σας λέω, τα ανταγωνιστικά προγράμματα, μάλιστα, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουν την προσπάθεια. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω να απαντήσω σε κάτι. Πολύ γρήγορα. Πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, σχετικά με τα νούμερα, αναφορικά με τα νούμερα. Το προϋπολογισμό του Μαλεβιζίου το 2022, ο κύριος Μποκέας προσέθεσε 20 εκατομμύρια έκτακτη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων εσόδων. 20 εκατομμύρια. Δηλαδή τι έκανε? Εκτόξευσε τον προϋπολογισμό του Δήμου κατά 50%. Για να πει ότι έφερε παραπάνω προϋπολογισμό. Ξέρετε πόσα απορροφήσαμε στο τέλος του έτους? 2,8. Δηλαδή είχαμε απόκληση 18 εκατομμύρια. Δηλαδή σχεδόν 50%. Τι εννοείτε, κύριε Σαλούστρο? Σχεδόν 50%. Πώς ήρθαν αυτά τα 20 εκατομμύρια, από πού είναι, από χρηματοδότηση? Δεν ήρθανε. Αυτό σας εξηγώ ότι δεν ήρθανε. Μάλιστα. Δεν ήρθανε. Δεν ήρθανε. Συγκεκριμένα, με βάση τον προϋπολογισμό που μας δίνετε εδώ πέρα εσείς, για έργα το 2022, ακούστε, είχαν προϋπολογιστεί 22,8 εκατομμύρια και δαπανήθηκαν 722.000. Αυτά είναι τα έργα που κάνατε πέρσι. 722.000. Λοιπόν, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο προϋπολογισμός σας. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί είναι πολύ εύκολο να παρουσιάζουμε μακέτες, αλλά όταν εδώ μιλάμε με ντοκουμέντα, εκεί η πραγματικότητα έρχεται και είναι αμήλικτη. Κοιτάξτε τώρα, εδώ γίνεται ένα λησβερίσι ερωτοαπαντήσεων. Οφείλω να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μποκέα να απαντήσει, αλλά θα ήθελα να το κλείσουμε εδώ για να μπούμε και σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Επειδή διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα, εγώ οφείλω να δώσω μια απάντηση σε σχέση με τα νούμερα αυτά που αναφέρεται ο κύριος Αλούστρος. Να πω απλά ότι ο προϋπολογισμός εγγράφει χρηματοδοτικά προγράμματα, χρηματοδοτήσεις από κάθε πιθανή χρηματοδότηση που έχουν γίνει εντάξεις στο Δήμο. Το 2022, λοιπόν, όντως, πολύ καλά το λέει ο κύριος Αλούστρος, ο Δήμος εκτόξευσε τον προϋπολογισμό του εξαιτίας ακριβώς αυτών των χρηματοδοτήσεων. Ξέρετε, οι χρηματοδοτήσεις είναι συνεχιζόμενες. Υπάρχει χρόνος δημοπράτησης, υπάρχει ο χρόνος διαγωνισμού, υπάρχει ο χρόνος εκτέλεσης του έργου. Αυτά τα έργα, λοιπόν, κύριε Σαλούστρο, ήδη από αυτά τα έργα εκτελούνται κάποια. Κάποια είναι ακόμα υποδημοπράτηση, σε κάποια άλλα χρειάζονται διαδικασίες γραφειοκρατικές. Και ξέρετε, υπάρχουν οι προσφυγές των εργολάβων,
των δημοσίων έργων, υπάρχουν δικαστικές διαμάχες μεταξύ αυτών των εργολάβων. Ο ρεαλισμός που λέγατε λοιπόν, πριν αυτό. Λοιπόν, ο ρεαλισμός. Γιατί λοιπόν, το, δεύτερο, το, ναι. το πρώτο εξάμεινο του 2023 η απορρόφηση είναι 0,8. Εγώ δεν σας διέκοψα, απλά σας περιγράφω ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου, για να μην αφήνετε εχμές και εικόνες ότι Μάλιστα. χρεώσαμε το Δήμο. Όχι χρεώσαμε. Εκτοξεύσαμε όντως τον προϋπολογισμό του Δήμου με τις χρηματοδοτήσεις που ήρθαν στο Δήμο για να γίνουν έργα. Τις οποίες δεν πήραμε και ποτέ. Όχι, τα, δεν πήραμε ποτέ. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Σαλούστρο. Δεν το λέω εγώ, εσείς το λέτε. Μα παραπληροφορείτε. Δεν τον έγραψα εγώ τον προϋπολογισμό. Παραπληροφορείτε τον κόσμο αυτά που λέτε. Είναι εντάξει, είναι σαν να λέτε ότι αυτό εδώ, για παράδειγμα, η ένταξη στα 2 εκατομμύρια του Αντώνη Τρίτση, αγροτική οδοπία, εκτός αν συμφωνείτε με αυτά τα fake news του διαδικτύου. Δεν, νομίζω ότι εδώ τώρα να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο, κύριε Σκαλάκη, γιατί. Μπορούμε αυτές, να το αναλύσουμε όσο θέλετε. Αυτές είναι εντάξει. Όχι, όχι. Είναι εντάξει σηματοδοτικά. Κοιτάξτε. Δεν θα ήθελα να επιδοθούμε σε αυτό το έρωτο απαντήσεις, ούτε όχι, να απαντάει για, γιατί άλλο. Αυτό είναι ατόπιμα, θεσμικό ατόπιμα. Ναι. Αν ο κύριος Αλούστρος λέει ότι αυτές οι εγγραφές δεν έχουν έρθει στο Δήμο, δεν είναι χρηματοδοτήσεις που έχουν έρθει στο Δήμο, είναι ατόπιμα. Κύριε Σαλούστρο. Ο προϋπολογισμός είναι ξεκάθαρος. Λέει, περιμένω αυτά για το 2022 και στο τέλος του προϋπολογισμού, όταν προϋπολογίζει για τον επόμενο χρόνο, λέει ο τέλος του χρόνου έκλεισα με αυτά. Αυτά λοιπόν που κάνατε, αυτά που πραγματικά δαπανίσατε σε έργα, ήταν αυτά. Το τι περιμένετε και δεν ήρθε, ναι, να το δεχτώ, περιμένετε και δεν ήρθαν, αλλά μπορεί να μην έρθουν και ποτέ. Πραγματικά απορώ. Αυτά είναι ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, έχουν έρθει από χρηματοδοτήσεις, εκτοξεύτηκε ο προϋπολογισμός, όπως είπατε, και σήμερα αυτά τα έργα και εκτελούνται και υλοποιούνται και δημοπρατούνται και ξεπερνιόνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εκτελεστούν. Κάποια από αυτά μάλιστα ήδη εκτελούνται. Μάλιστα. Κύριε, το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σαλούστρο. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της καθημερινότητας. Και όταν αναφερόμαστε στο κομμάτι της καθημερινότητας, ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει μια νομιογένεια. Έχει αστικά χαρακτηριστικά, έχει όμως και ενδοχώρα. Και θέλω λίγο να μου πείτε πώς μπορεί να συμβαδίσει μια περιοχή που έχει αστικά χαρακτηριστικά με μια περιοχή της ενδοχώρας σε θέματα που έχουν να κάνουν με κυκλοφοριακά ζητήματα και την καθαριότητα. Να ξεκινήσουμε με το κυκλοφοριακό. Ας πούμε, κανείς δεν αμφισβητεί ότι το Γάζι με τα αστικά του χαρακτηριστικά είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που είναι ένα κομμάτι του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Κοιτάξτε, όχι μόνο αντιμετωπίζει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί ακόμα περισσότερο με την δημιουργία του νέου ΒΟΑΚ. Γιατί λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθυντήριες, δηλαδή το ότι δεν πρέπει να εξυπηρετεί αστικό δίκτυο ένα εθνικό δίκτυο, αστικές μετακινήσεις ένα εθνικό δίκτυο, αλλά και με τη λογική του θα μπουν διόδια, οπότε και ο κόσμος θα προσπαθήσει να τα αποφεύγει, θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου και πιθανά στην Ανδουδάρα που θα είναι οι μόνες διεξόδους για τον πολίτη. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο το λαμβάνεις υπόψη σου και δεν πας να δημιουργήσεις δρόμο με λωρίδα 3,3 όπως προβλέπει το νέο σχέδιο της Ελευθερίου Βενιζέλου που παρουσιάζει το μεγάλο έργο του κυρίου. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι ο κεντρικός δρόμος του Γαζίου. Ο κεντρικός δρόμος του Γαζίου. Mm-hmm. Που σημαίνει τι. Εμείς τι λέμε. Να μην γίνει το έργο. Να γίνει βέβαια το έργο. Αλλά οποιοδήποτε έργο είναι αυτό είναι να γίνει, να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες όχι μόνο του σήμερα και του αύριο και προφανώς των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται και επηρεάζονται άμεσα από αυτό. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα δεν έγινε, από ό,τι ξέρουμε. Είχαμε και μια σύσκεψη πρόσφατα για το ζήτημα της Ελευθερίου Βενιζέλου και τη δυνατότητα του, τα προβλήματα του κυκλοφοριακού. Να σταθούμε λίγο στο θέμα της Ελευθερίου Βενιζέλου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μποκέα. Παρακολουθώ πολύ στενά και ρεπορταζιακά όλες αυτές τις παρεμβάσεις, όλες αυτές τις μελέτες. Τι απάντατε σε αυτούς που λένε ότι αυτό το έργο είχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση και θα έπρεπε να είχε γίνει στο Μαλεβίζι? Λοιπόν, κύριε Ασκαλάκη, να ξεκινήσουμε λοιπόν από κάποιες βασικές πληροφορίες που αφορούν το έργο. Το έργο αυτό, όταν εμείς αναλάβαμε το 2019, δεν υπήρχε καμία μελέτη, πέρα από μια οριζοντιογραφία που ουσιαστικά διέτρεχε τον άξονα της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή από τον Ξυλοπόταμο στον Κόβο Τζοράκη, οδοπίας, μια μελέτη οδοπίας καθαρά. Λοιπόν, από το 2019 έως και σήμερα καταφέραμε να μελετήσουμε το σύνολο της Ελευθερίου Βενιζέλου. Από τον Ξυλοπόταμο έως και τον Άγιο Νικόλαο. Περίπου 4 χιλιόμετρα δρόμου. Όταν λέμε να μελετήσουμε, εννοούμε να εφαρμόσουμε στη μελέτη όλο το σχέδιο πόλης. Δεύτερον, να γίνει αντιπλημμυρική μελέτη όλου του οδικού δικτύου. Αντιπλημμυρικός αγωγός ομβρίων. Μελέτη των αποχετευτικών αγωγών και των αγωγών των δικτύων ίδρυυσης.
υπογειοποίηση των δικτύων, κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη για να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες κάθετες οδούς, παρακαμπτήριες οδούς του σχεδίου πόλης της Αγίας Μαρίνας και για να λάβει υπόψη και την πράξη εφαρμογής, την υποεξέλιξη πράξη εφαρμογής του Γαζίου. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ για να μπορέσει να καταλάβει και ο δημότης που μας παρακολουθεί, που δεν έχει τεχνικές γνώσεις εννοώ. Αυτή η μελέτη που όποιος την ακούει για 4 χιλιόμετρα με όλες αυτές τις τεχνικές δυσκολίες που έχει να λάβει υπόψη της πάρα πολλά ζητήματα, όχι μόνο ολοκληρώθηκε από τον ημερών μας, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε, ορίμασε και αδειοδοτήθηκε, εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έγινε διαβούλευση για το τμήμα του εντός Γαζίου με συμμέτοχο τον κόσμο. Συναποφασίσαμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του έργου σε μια φάση πριν καν χρηματοδοτηθεί το έργο, πριν υποβληθεί στο Αντώνη Τρίτσης, γιατί το έργο αυτό σπάει σε πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σήμερα έχουμε χρηματοδοτήσει 1,5 χιλιόμετρο στο κομμάτι από Ξηροπόταμο έως Κόμβο Τζοράκι, τμήμα ανόδου όπως το λέμε τεχνικά, που είναι το 1,5 χιλιόμετρο, και άλλο 1 χιλιόμετρο που αφορά το εντός Γαζίου. Δηλαδή 2,5 χιλιόμετρα δρόμου εκτός του Μεγάλου Λακού. Ουσιαστικά θα ενωθεί αυτός ο δρόμος με το αστικό κομμάτι του Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος ουσιαστικά συνδέει το αστικό κομμάτι του Ηρακλείου, λαμβάνει υπόψη όλα τα τεχνικά και τα πληθυσμιακά και τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά. Γιατί, κύριε Δασκαλάκη, έγινε αυτό? Γιατί καλό είναι να το γνωρίζουμε και αυτό. Προηγήθηκε ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεν έγινε τίποτα τυχαία, δεν έγινε τίποτα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα υπόλοιπα δεδομένα της περιοχής. Ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που τι κάνει? Λαμβάνει υπόψη πάλι τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη συγκοινωνία, τη σύνδεσή της με τα ιδρύματα της περιοχής, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με το ΙΤΕ, με το ΠΑΓΝΗ, με τα ιδρύματα που συνορεύουν με το Δήμο μας, με την υποανάπτυξη περιοχές και με τα σχέδια πόλης που εκπονούνται. Έρχομαι λοιπόν τώρα και λέω ότι αυτός ο δρόμος έχει λάβει λοιπόν υπόψη αυτά για τα 3,3 χρόνια. Πολύ γρήγορα, κύριε Ποκιά. Πολύ γρήγορα να πω λοιπόν το εξής, ότι ο δρόμος όχι απλά δεν έχει καθυστερήσει αυτό το έργο, έχει φτάσει σε ένα σημείο που κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να έχουμε μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, χρηματοδοτημένα τα 2,5 χιλιόμετρα και να ξεκινάει. Δηλαδή, πώς δεν υπάρχει? Οι δημότες πότε θα δουν αυτό το έργο? Πώς δεν υπάρχει? Καταρχάς, το τμήμα της Ανόδου ξεκινάει αυτές τις μέρες. Σήμερα είχαμε μάλιστα επιτόπια συνάντηση με όλους τους φορείς των ΟΚΟ, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για να δούμε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για τη μετατόπιση των δικτύων. Αυτές τις μέρες ξεκινάμε το τμήμα ανόδου. Έχει υπάρξει ανάδοχος και χρηματοδοτείται το έργο από τα αποδοτικά του ΑΔΜΙΕ. Και τα άλλα τμήματα είναι δημοπρατημένα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δημοπρατημένο. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο, κύριε Δασκαλάκη, που σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες έχουμε οριστικό εργολάβο ανάδοχο και άρα ξεκινάνε οι εργασίες. Και το τμήμα του εντός Γαζίου δημοπρατείται την περιφέρεια Κρήτης, άρα και εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα έργο. Θέλω να παραμείνουμε, κύριε Σαλούσο, στο κομμάτι το κυκλοφοριακό και θέλω λίγο να μπούμε στην διασύνδεση του αστικού ιστού του Μαλεβιζίου με περιοχές της ενδοχώρας. Παραδείγματος χάρη, ο Κρουσόνας είναι ένα κεφαλοχώρι που έχει όμως και αστικά χαρακτηριστικά. Πόσο εύκολο είναι να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη σε ένα Δήμο που στο βόρειο κομμάτι του υπάρχει μια ισχυρή τουριστική βιομηχανία και στην ενδοχώρα ένας ισχυρός πρωτογενής τομέας? 10 δευτερόλεπτα μόνο, ένα σχόλιο. Το 2021 τα 400 υπογραφές μαζεύτηκαν για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα με το κυκλικό διάζωμα στον κόμβο Ανόδου. Τότε δεν έγινε ο κόμβος γιατί ετοιμαζόταν η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε 2023, όπου να είναι τελειώνει, έχουν γίνει άλλα τόσα δυστυχήματα. Κόμβος δεν έχει φτιαχτεί και δεν έχει πέσει μία πέτρα στην Ελευθερία Βενιζέλου. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Ανοίγει πάλι τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν στο κύριο Σαλούς, ανοίγει πάλι τη συζήτηση. Καλά. Στο τέλος θα πω πάντως ότι. Πάντως είναι καλό να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, γιατί δίνει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πάμε μέχρι τέλος για τα κυκλοφοριακά. Όμως οι κάτοικοι στο Δήμο Μαλεβιζίου, οι Μαλεβιζιώτες, οφείλουν να έχουν και μια σφαιρική εικόνα των προτάσεων. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Προσπάθησα να κάνω όσο πιο σύντομη παρέμβαση. Γιατί καμιά φορά το ρίχνουμε σαν ευθύνη στον δημοσιογράφο. Όχι, όχι. Ορίστε, κύριε Σαλούς. Κοιτάξτε. Καταρχάς πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Κίνητρα σημαίνει. Για τον κόμβο θα απαντήσω. Η φτωχή. Στη συνέχεια. Θα απαντήσετε.
Η φτωχία αγρότες. Μισό λεπτό. Θέλετε να απαντήσετε κατευθείαν για να το κλείσουμε αυτό. Ναι, είναι άλλο ένας προσωρινός κόμβος που αναφέρεται ο κύριος Σαλούστρος. Ένας προσωρινός κόμβος που δεν πληρούσε κάποιες προδιαγραφές και που υπήρχαν κάποια ζητήματα. Και βεβαίως εκείνη την περίοδο ήμασταν σε συνεννόηση και με την περιφέρεια, γιατί είναι πουδου έτσι περιφέρειας Κρήτης. Και βεβαίως εκείνη την περίοδο ο κόμβος. Υπήρχε η έτοιμη μελέτη του οριστικού και μόνιμου κόμβου και προφανώς για τα θέματα ασφάλειας δεν γίνεται διαπραγμάτευση, κύριε Σαλούστρο, ούτε γίνεται συζήτηση. Κάθε δημοτική αρχή και κάθε παράταξη που σέβεται τον τόπο προσπαθεί και μελετά και εφαρμόζει τις καλύτερες δυνατές μελέτες και έργα για την ωφέλεια του κόσμου. Εκ του αποτελέσματος, βέβαια, γίνονται τελικά. Ναι, δυστυχήματα κύριε... πάντως δεν γίνονται. Λοιπόν, έτσι. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τον Δήμο Μαλεβιζίου και με την επιστροφή. Θα σταθούμε λίγο στο κυκλοφοριακό, θα πάμε στην καθαριότητα και βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές στο θέμα της πολιτικής προστασίας και της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Δυστυχώς, ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι ένας Δήμος που επλήγει αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής όπως κάθε Δευτέρα για 7η συνεχόμενη χρονιά. Βεβαίως κινούμαστε σε ρυθμούς αυτοδιοικητικών εκλογών. Μαζί μας είναι οι 2 εκ των 3 υποψηφίων από τον Δήμο Μαλεβιζίου. Ακούσατε και είδατε την ανακοίνωση του κυρίου Πιτσικάκη στην αρχή της εκπομπής. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μποκέα. Μιλάμε για το κυκλοφοριακό. Σταθήκαμε στο κομμάτι της Ελευθερίου Βενιζέλου, ενός έργου που προγραμματίζεται στην περιοχή. Θέλω λίγο να σταθούμε στη διασύνδεση των μεγάλων περιοχών της ενδοχώρας του Δήμου Μαλεβιζίου και με το κέντρο, δηλαδή με την έδρα του Δήμου το Γάζι, αλλά να μιλήσουμε λίγο και για το κυκλοφοριακό σε περιοχές όπως είναι ο Κρουσόνας. Λοιπόν, κοιτάξτε, η διασύνδεση όσον αφορά την ουσιαστική διασύνδεση για τα σκαλάκια, όπως εγώ την οραματίζομαι και όπως τη δουλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια, αφορά κυρίως σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ανταλλαγή και την πολιτιστική ανταλλαγή και την ανταλλαγή, τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, αλλά και κυρίως το να μπορεί να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στους οικισμούς και στα χωριά του Δήμου μας. Είμαστε ένας Δήμος που έχει πλούσια ενδοχώρα. Ένα μεγάλο τμήμα του Δήμου μας συνδέεται μέσω του ΒΟΑΚ. Ένα άλλο μεγάλο τμήμα του Δήμου συνδέεται, όπως είναι ο Κρουσόνας, η Δημοτική Ενότητα Κρουσόνα, μέσω του δρόμου, του περιφερειακού δρόμου που συνδέει το Γάζι με τον Κρουσόνα. Και υπάρχει και μεγάλη ανάγκη να συνδέσουμε πλέον και τους οικισμούς στη Λύσου με έναν σύγχρονο δρόμο, κυρίως από τη Γαζανή Καμάρα, δηλαδή από εκεί τους κόμβους του Γαζίου, να το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, μέχρι και την διασταύρωση, μέχρι και τη διασταύρωση μετά τον Αρόλυθο της Λύσου. Mm-hmm. Υπάρχουν οι μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί και από την περιφέρεια Κρήτης. Και βεβαίως η οδοποιία δεν αφορά μόνο τον δικό σας Δήμο, γιατί υπάρχει διασύνδεση με το Δήμο Μηλοποτάμου, υπάρχει διασύνδεση με το Δήμο Ηρακλείου. Ναι, και να πω ότι δεν είναι και δική μας αρμοδιότητα, αλλά αφού μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί εντάξει, η οδική διασύνδεση είναι κυρίως ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, αλλά επειδή γνωρίζουμε, συζητάμε, διεκδικούμε από την περιφέρεια Κρήτης το καλύτερο για τον τόπο μας, να πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης για την βελτίωση του δρόμου από τη διασταύρωση την Τηλισανή μέχρι και τον καινούριο δρόμο που οδηγεί από το οροπέδιο του Στρούμπουλα προς το Αστηράκι, για να βελτιωθεί εκεί και η ασφάλεια αλλά και η άνεση των χρηστών του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Και υπάρχει βέβαια και να πω ότι μέσα στα πλαίσια και των ανταποδοτικών υπάρχει σύνδεση πλέον, θα υπάρχει σε λίγους μήνες η σύνδεση της Δαμάστας ουσιαστικά με το βόρειο οδικό άξονα από τον δρόμο που ανοίγεται από τον κάμπο της Δαμάστας. Περνάει το σταθμό μετατροπής και καταλήγει ουσιαστικά στην παραλία. Άρα εδώ θα έχουμε ένα νέο δρόμο που θα συνδέει ουσιαστικά την ενδοχώρα του Δήμου με το παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm. Και εμείς μελετάμε αυτή την περίοδο, μελετάμε τη σύνδεση από το Αστηράκι προς τη Δαμάστα. Άρα κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε νέο οδικό δίκτυο που θα δώσει μια διαφορετική δυναμική, μια νέα δυναμική στην ενδοχώρα εκείνης της περιοχής ειδικά που το έχει ανάγκη ο πρώην Δήμος στη Λύσου να συνδεθεί με το βόρειο οδικό άξονα πιο εύκολα. Και αυτοί οι δρόμοι που ανοίγονται είναι μια παράμετρος που δεν την έχει αξιολογήσει ο κόσμος, δεν την γνωρίζει και αν θέλετε, δεν το έχουμε πει κι εμείς. Αλλά πραγματικά πέρα από το πακέτο των ανταποδοτικών, που όπως σας είπα πριν, προκύπτει και αυτός ο δρόμος, ο καινούριος δρόμος που θα ανοίγει από τη Δαμάστα προς το βόρειο οδικό άξονα. Κυρία Σαλούστρο, έρχομαι σε εσάς. Η δική σας πρόταση, η δική σας παρέμβαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση όλων των περιοχών ενός Δήμου.
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν οι ανάγκες και όπως υπόθηκε και πριν, δεν είναι ζήτημα μόνο του Δήμου. Είναι και ευθύνη του κράτους και ευθύνη της περιφέρειας για το συγκεκριμένο δίκτυο. Και δεν είναι μόνο τα παραδείγματα που αναφέρατε. Είναι και το Μάραθος που έχει πάρα πολλές φορές αντιμετωπίσει πρόβλημα με την παλιά εθνική οδό, που είναι ο μόνος δρόμος που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι. Όπως καταλαβαίνετε, η λύση βρίσκεται εκεί που αναφέρουμε πάντα, στην αναζήτηση των κρατικών κονδυλίων τα οποία θα γίνουν αυτά τα έργα. Και εκεί πρέπει κάποιος να τα διεκδικήσει. Και το ερώτημα είναι ποιος θα τα διεκδικήσει. Αυτός που στο ψηφοδέλτιό του έχει τα καλά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να το πω συγκεκριμένα. Απέναντι σε ποιον. Εμείς αυτή την κριτική ασκούμε. Να ρωτήσω όμως κάτι, χωρίς να δεν κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ούτε βεβαίως τον συνήγορο του κ. Μποκέα. Γιατί πρέπει να ποινικοποιείται ενδεχομένως ο χρωματισμός συνδυασμών? Όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε έναν συνδυασμό δεν έχουν μια πολιτική άποψη και ενδεχομένως μια πολιτική τοποθέτηση. Δηλαδή, εσείς εκπροσωπείτε, είστε εκπρόσωπος ενός συνδυασμού, είστε επικεφαλής ενός συνδυασμού που στηρίζεται από μια συγκεκριμένη παράδειξη. Γιατί αυτό δεν είναι ταμπού? Δεν είναι χρωματισμένο. Τι εννοείται, δεν είναι χρωματισμένο? Κοιτάξτε, εγώ έχω και πολιτική ευθύνη όμως και για, τα λόγια μου και για τα έργα μου και για τα έργα του κόμματός μου. Mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή τη μία να λέω ότι κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και ότι τις κάνω κριτική, γιατί δεν μου δίνει λεφτά και πνίγονται άνθρωποι στην Αγία Πελαγία, γιατί δεν μου δίνει λεφτά να έχω σχολεία κλπ. Και μετά τι να κάνω, τι? Να την επιβραβεύω με το να βάζω τα στελέχη της στο ψηφοδέλτιό μου? Μετά τι κριτική ασκείς δηλαδή τελικά? Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, παρόλο που θα ήθελα να πάμε παρακάτω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Δασκαλάκη, για το κυκλοφοριακό του Κρουσόνα, επειδή με ρωτήσατε συγκεκριμένα γι' αυτό, όσον αφορά τα σχόλια περί στελεχών, εγώ τα αντιπαρέρχομαι, δεν νομίζω ότι αφορούν τους δημότες. Εξάλλου, οι δημοτικές παρατάξεις είναι ανεξάρτητες, είναι ελεύθερες, είναι δημοτικές, αυτό ακριβώς όπως είναι αυτοδιοικητικά σχήματα που προσφέρουν στον τόπο. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι για λαϊκή, για κατανάλωση. Δεν ήσασταν υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά δεν ψηφίσατε τρία μνημόνια τα οποία τα λούζεται τώρα ο Δήμος. Η πολιτική μου διαδρομή είναι γνωστή. Δεν πρέπει δηλαδή να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Οι κομματικές μας όμως ταυτότητες, από τη στιγμή που μπαίνουμε μπροστά για τον τόπο μας, για την αυτοδιοίκηση, για τις δημοτικές εκλογές, πάβει να υπάρχει και το μόνο. Ο μόνος στόχος και το μόνο κριτήριό μας είναι το καλό τόπο. Μα δεν πάει να υπάρχει αυτό, λέμε. Με συγκεκριμένα. Ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος γιατί δεν έχει προσωπικό. Είναι πολιτική μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όσον αφορά. Και κάποιο νόμο το οποίο κάποια κόμματα το έχουν ψηφίσει. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε και να κοιτάμε το χωριό μας. Λοιπόν, όσον αφορά το κυκλοφοριακό στο Κρουσόνα που αναφερθήκατε συγκεκριμένα, να πούμε ότι εκεί υπάρχει ένα σχεδιασμό. Μια αγωνία μας είναι τα δωρεάν πάρκινγκ, τα δημόσια πάρκινγκ που δεν υπάρχουν και θα θέλαμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες αυτές. Είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με κάποιους διαθέσιμους χώρους, όμως είναι μια δύσκολη περιοχή, γιατί στο κομμάτι που όντως αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφοριακά είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ελεύθεροι χώροι. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, έτσι αντιμετωπίζουμε τα κυκλοφοριακά ζητήματα που αφορούν τους οικισμούς, οργανωμένα πάντα και με σχέδιο. Κύριε Σαλούστρο, η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά για έναν Δήμο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει τη ρότα της καθαριότητας? Γιατί αυτό που λέει ο λαός, ότι εχθρός του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς με δυναμικές παρεμβάσεις έχει χύσει η ρότα η Λαϊκή Σπύρος στο Μαλεβίζη και ιδιαίτερα ο Μιχάλης Χουστουλάκης, που ήταν μέχρι τώρα δημοτικός σύμβουλος, στο να μην ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα στο Δήμο που είχε γίνει προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια. Πριν τη διακυβέρνηση του κ. Μποκή, αν θυμάμαι καλά, για να μην τον αδικώ κιόλας. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει σοβαρά υποστελεχωμένη, με πολύ σοβαρά προβλήματα στο μηχανολογικό εξοπλισμό, σάπια μηχανήματα δηλαδή, τα οποία με το ζόρι κινούνται, που δημιουργούν και εργατικά ατυχήματα και κίνδυνος για πιο σοβαρά αύριο μεθαύριο, και δυσκολεύουν την καθαριότητα, την ομαλή καθαριότητα του Δήμου κλπ. Η οποία ναι, πρέπει να βελτιωθεί, αλλά αυτό δεν λύνεται αυτό που χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι πολλές φορές με μαγικά ραβδιά. Λύνεται με την αύξηση του προσωπικού και με τη βελτίωση των μέσων παραγωγής που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά. Και βέβαια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να καλύπτει όλες τις περιοχές με βάση τις ανάγκες και να μην πηγαίνουμε μόνο εκεί πέρα που υπάρχει αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, μουδάρα, γάζι, αστικό ιστό κλπ. Εκεί νομίζω πάλι φτάνουμε στο διατάφτα.
πρέπει η καθαριότητα, το έχουν πει και οι εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές. Έχουν και υπερορίες έχουν χτυπήσει οι άνθρωποι. Και Σαββάτα θα δουλεύουν τώρα με το νέο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Κύριε Μπογιέ, εσείς είστε ευχαριστημένος με την πολιτική που ακολούθησε η δημοτική σας αρχή και ακολουθεί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η θητεία αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου όσον αφορά ένα σοβαρό ζήτημα που είναι η καθαριότητα. Καταρχάς να πω κάτι. Για να πούμε αλήθειες εδώ, εξάλλου γι' αυτό ήρθαμε και γι' αυτό νομίζω ίσως μας παρακολουθεί και κάποιος κόσμος. Κάποια από αυτά τα πράγματα που λέει ο κ. Σαλούστος είναι αλήθεια. Όντως, τα τελευταία χρόνια γονάτισαν οι υπηρεσίες μας και μία από τις υπηρεσίες που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και δυσκολευτήκαμε και εμείς πάρα πολύ, και αυτό είχε αποτέλεσμα σε κάποιες από τις υπηρεσίες, είναι η υπηρεσία καθαριότητας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα μέσα σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων να καταφέρουμε να κρατήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών αυτό στο βαθμό, στο ύψος που εμείς θέλαμε και που εμείς οραματιζόμαστε να κάνουμε πράξη σε αυτόν τον τόπο. Τι εννοώ με αυτό? Το έσοδο από την τουριστική δραστηριότητα μηδένισε. Οι δυνατότητες και για παραπάνω προσλήψεις αλλά και για την από τα ίδια έσοδα αγορά απορματοφόρων ήταν αδύναμη. Παρ' όλα αυτά, προμηθευτήκαμε ένα απορματοφόρο στις αρχές αυτής της θητείας με χρηματοδότηση από το Φιλόδημος που είχε εξασφαλιστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Περιμένουμε, έχουμε ολοκληρώσει το διαγωνισμό για δύο απορματοφόρα που αφορά τη συλλογή των βιοαποβλήτων. Υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη, δηλαδή με το που καταφέραμε να αναπνεύσουμε στον προϋπολογισμό μας, βάζουμε σε τάξη σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, πολλά από αυτά τα ζητήματα, όπως είναι η πρόσληψη κάποιων εποχιακών υπαλλήλων, όπως είναι η μίσθωση δύο απορριμματοφόρων για να ενισχύσουμε το στόλο μας, το γερασμένο, όπως είπε ο κ. Σαλούστρος, τον κουρασμένο αυτόν στόλο αυτοκινήτων, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες σχεδόν είναι ίδιος, να τον ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε, αν θέλετε, και την ποιότητα εργασίας των εργαζομένων, αλλά και την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους δημότες. Τρίτον, καταφέραμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να κάνουμε και μία ανάθεση κατά τα Σαββατοκύριακα για να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε ωράριο και υπηρεσίες των εργαζομένων μας, να τους ανακουφίσουμε και να παρέχουμε και μια καλύτερη υπηρεσία στις τουριστικές περιοχές. Αυτό γίνεται τους τελευταίους δύο μήνες περίπου. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που αφορά και τα οργανικά απορρίμματα. Σας είπα, είμαστε σε εξέλιξη του διαγωνισμού. Σε λίγους μήνες, σε δύο μήνες, το αργότερο θα παραλάβουμε τα δύο νέα αυτά απορριμματοφόρα και τους κάδους για τον καφέ κάδο. Είμαστε σε συνεννόηση με την περιφέρεια για το εργοστάσιο βιοαπορριμμάτων, οργανικών απορριμμάτων του μεταξοχωρίου. Θα ήθελα να είμαι πιο λεπτομερή σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, αλλά καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα πω όμως το εξής, ότι προφανώς έχουν γίνει λάθη. Σταθήκαμε όμως προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Διορθώνουμε, κλείνουμε πληγές σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη που έγιναν και είμαστε και πιο έμπειροι να αντιμετωπίσουμε ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτής της θητείας. Να δώσουμε και τα ΜΑΠ στους ανθρώπους που τα χρωστάμε δύο χρονάκια, έτσι. Τα πληρώσαμε τα ΜΑΠ. δεν σας βρίσκω σήμερα πάρα πολύ ενημερωμένο. Έχουν πληρωθεί. Κύριε Σαλούστρο, θέλω να πάμε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Διεκδικείται τα ενία ενός Δήμου που έχει πληγεί αρκετά από θεομηνίες, έχει πληγεί αρκετά από καταστροφές. Νομίζω ότι είναι ενωπή στη μνήμη όλων των πολιτών, όχι μόνο του Μαλεβιζίου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, οι εικόνες στην Αγία Πελαγία, οι εικόνες στο Παλαιόκαστρο. Θέλω λίγο να μου πείτε το δικό σας όραμα. Πώς μπορούν οι πολίτες στο Δήμο Μαλεβιζίου, μετά από αυτήν την εμπειρία, την καταστροφική, τη θανατηφόρα εμπειρία, να νιώθουν ασφαλείς? Με τη λαϊκή συσπήρωση. Θα σας το πω ευθέως. Κοιτάξτε, να είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα έργα υποδομής δηλαδή και τα έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, με τη λογική του κόστους και του ωφέλους, της ανταποδοτικότητας. Δεν το κάνουμε αυτό, δεν τη βάζουμε στη ζυγαριά την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ένας Δήμος, το πρώτο πρέπει να διασφαλίζει είναι την ασφάλεια της υγείας των πολιτών και της περιουσίας τους. Και αυτό τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση για όλα τα δημόσια κτίρια, ειδικά τα σχολεία των παιδιών κλπ. Τι έχουμε? Έχουμε η Λαϊκή Συσπήρωση 6 μήνες πριν την πλημμύρα είχε προειδοποιήσει το Δήμο με έγγραφη ανακοίνωσή του ότι θα θρηνήσουμε θύματα. Τα θρηνήσαμε τα θύματα δυστυχώς. Είμαστε ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά. Δεν έχουν πάρει ούτε τη μισή τους αποζημίωση οι κατοικοί. Οι άνθρωποι προφανώς δεν γυρίζουν πίσω και δεν έχει
πέσει μία πέτρα πάνω στην άλλη, στην Αγία Πελαγία, σε αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο να μπορεί να πει ότι φέτος, που θα ξαναβρέξει, δεν θα ξαναέχουμε τις ίδιες καταστροφές. Ακούστε. Τι έχει γίνει όμως, την ίδια στιγμή που δεν έχει καλυφθεί αυτή η ανάγκη, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, το είπαμε πριν από λίγο, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, και γιατί δεν τα διεκδικεί κανείς, δίνονται χρήματα σε άλλα πράγματα, γιατί προφανώς στηριζόμαστε στα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ενδιαφέρονται για τα φράγματα, ενδιαφέρονται για άλλες επενδύσεις. Άρα, επειδή δεν υπάρχει ο κωδικός, φράγμα στην Αγία Πελαγία δεν έχει υπάρξει. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς θα κόψουμε, καταρχάς θα απαιτήσουμε από το κράτος να κόψει το λαιμό της, εφόσον απειλείται η ανθρώπινη ζωή. Από εκεί θα μπει προτεραιότητα. Και θα καλέσουμε και τους κατοίκους να είναι μαζί μας στη διεκδίκηση αυτή. Mm-hmm. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο της περιοχής και τα δημοτικά τέλη, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, οι άμεσες, για το ζήτημα της ανθρώπινης ζωής. Και από εκεί και πέρα θα δημιουργήσουμε τις υποδομές και θα χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία αυτά. Εμείς δεν τα λέμε όχι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά δεν μπορούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία να καθορίζουν την πολιτική που θα έχει σαν Δήμος ενιαία. Μάλιστα. Κύριε Μποκέα, με αφορμή αυτή την καταστροφή πριν από ένα χρόνο, θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή του Μαλεβεζίου ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την λέλαπα, ή ήταν μια καταστροφή που ήταν πέρα του σχεδιασμού ενός αντιπλημμυρικού έργου? Κύριε Σκαλάκη, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο στα όσα είπε ο κύριος Αλούσος, καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν διοικώ το Δήμο 30 χρόνια. Τον διοικώ τα τελευταία 3 χρόνια με τις γνωστές παθογένειες, αδυναμίες και ελλείψεις πολλών δεκαετιών. Σε αυτά τα 3 χρόνια, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, ίσως την πρώτη μου συνάντηση θεσμική με τον τότε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, το πρώτο πράγμα που ζήτησα, και το ζήτησα με κάθε τόνο παντού, και στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και σε συναντήσεις θεσμικές που έγιναν εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ανοιχτές συναντήσεις, δεν εννοώ σε κλειστές συναντήσεις, σε γραφεία. Το πρώτο πράγμα που ζητούσα πάντα από την πρώτη στιγμή ήταν χρηματοδοτήσεις για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο. Όσον αφορά, δυστυχώς, τις χρηματοδοτήσεις αυτές από την κυβέρνηση δεν ήρθαν. Έχει δίκιο εδώ ο κ. Σάλλος. Χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούν αντιπλημμυρικά έργα και να θωρακίσουμε τις περιοχές μας. Ειδικά το Μαλεβίζι έχει πολύ σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και εδώ είναι και μια αγωνία που εκφράζω όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια που έχω την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, να βρεθούν αυτά τα χρήματα, να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και όχι μόνο, και αντιπυρικής προστασίας και της διανοίξης οδών κτλ. Η Αγία Πελαγία καταρχάς αντιμετώπισε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν μοναδικό. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες που μίλησαν εκείνες τις ημέρες και που συνέχισαν με τις έρευνες που έγιναν να αποδεικνύουν αυτό. Του λόγου του αληθές. Από εκεί και πέρα, τι κάναμε εμείς στους επόμενους μήνες? Καταρχάς, κλείσαμε άμεσα κάποιες πληγές. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Με πολύ μεγάλες δυσκολίες και υπηρεσιακά και χρηματοδοτικά. Το Υπουργείο καθυστέρησε πολλές από αυτές τις πληρωμές. Υπάρχουν ακόμα κενά. Προσπαθούμε αύριο, μάλιστα, θα είμαστε στην Αθήνα. Υπάρχουν άνθρωποι. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο των Περιοχών. Είμαστε από την πρώτη στιγμή, βγήκαν κλιμάκια. Μπήκαμε στα σπίτια των ανθρώπων. Καταγράψαμε πολύ γρήγορα τις ανάγκες τους. Αποζημιώθηκαν την οικοσκευή πάρα πολύ γρήγορα. Λειτουργήσε ο μηχανισμός του Δήμου πολύ συσπηρωμένα, ενωμένα. Καταφέραμε πολύ γρήγορα να κλείσουμε εκεί τις πρώτες πληγές και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε αυτά που είναι αυτονόητα, αλλά πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Για παράδειγμα, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Για να γίνουν τα φράγματα ανάσχεσης, για να υπάρχουν μελέτες ολοκληρωμένες και να πάμε σε χρηματοδοτήσεις έργων άμεσες. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το στόχο έχουμε πετύχει ως ένα βαθμό. Και αυτό που πετυχαίνουμε από εδώ και στο εξής είναι με την ανάθεση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα έργα. Έχουμε χρηματοδοτήσεις που αφορούν σε αποκαταστάσεις, ασφαλτικά, οδοποιίας κυρίως, τα πρώτα χρήματα που έχουν έρθει και γνωρίζετε αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς από την πλευρά του Υπουργείου είναι χρονοβόρες, μεσολάβησαν και οι βουλευτικές εκλογές, όπως γνωρίζετε. Τώρα είμαστε στη φάση όπου αυτά τα έργα πρέπει να μπουν μπροστά, μάλιστα, άμεσα. Μάλιστα να πούμε και κάτι, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ ανέλαβα, ένα άτομο προσωπικό, ανέλαβα και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ένας νέος άνθρωπος που διεκδικούμε μαζί αυτό το Δήμο. Εγώ ανέλαβα σε μια συγκυρία που υπήρχε και ένα αντιπλημμυρικό έργο που δεν προερχόταν από τη δική μου Δημοτική Αρχή και που ουδέποτε έριξα ευθύνες σε κανέναν. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα να κρίνουν την αποτελεσματικότητα και ερχόμαστε μετά, κατόπιν εορτής, να πούμε, μάλιστα, τι ακριβώς
Τι ακριβώς? Εμείς θέλουμε να κλείσουμε πληγές, θέλουμε να θωρακίσουμε την περιοχή, διεκδικούμε ένα έργο για την Αγία Πελαγία και τη προστασία τη ακτογραμμή. Δεν είναι μόνο το αντιπλημμυρικό, αλλά είναι και η προστασία τη ακτογραμμή που χάνεται κάθε χρόνο. Κύριε Μπουκιά, ξαναλέω, δεν έχει ένα άτομο προσωπικό η πολιτική προστασία του Μαλεβιζίου. Δεν έχει έναν άνθρωπο. Αν κάποιο πάθει κάτι, βγαίνει το διοικητικό προσωπικό με ένα επιβατικό αυτοκίνητο να πάει στο βουνό πάνω, στο χιόνι. Ούτε καν map δεν έχουν. Αυτό συμβαίνει στο Πώς θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό που θα συμβεί στο αυτό Δήμο? Αυτό συμβαίνει στο Δήμο Μαλεβιζίου μόνο, είναι το ερώτημά μου, ότι υπάρχει υποστελέχωση στους Δήμους, το ακούμε πρώτη φορά. Και δεύτερον, με αυτά τις συνθήκες και με αυτά τα δεδομένα διεκδικούμε. Ναι, να ξέρει προσλήψεις... ο Δημότης ότι πάμε και όπου βγει. Όχι, γιατί αυτό είναι. Όταν δεν έχει ένα άτομο πολιτική προστασία σαν ολόκληρο Δήμο. Διεκδικούμε προσλήψεις που δεν εξαρτώνται από εμάς, αλλά από την κυβερνητική κυβέρνηση να δώσει πόρους. Διεκδικούμε προσλήψεις κάθε χρόνο, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για την πολιτική προστασία. Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε πυροπροστασία με 30 χιλιάρικα. Τι πυροπροστασία να κάνουμε? Και παρόλα αυτά, στο Δήμο Μαλεβιζίου, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε καθαρίσει εκατοντάδες οικόπεδα αγρούς δασωμένους για να προστατεύσουμε τις περιοχές με αυτά τα ίδια μέσα που επικαλείται ο κύριος Αλούστας, με ίδια μέσα, με δικά μας μηχανήματα. Πολύ γρήγορη τοποθέτηση, γιατί πρέπει να κλείσω στο επόμενο δεκάλεπτο. Κύριε Σαλούστρο, στο Δήμο Μαλεβιζίου φιλοξενείται ένα τεράστιο έργο που έχει να κάνει με την ενεργειακή διασύνδεση, ένα έργο που δεν αφορά μόνο το Δήμο Μαλεβιζίου, αφορά ολόκληρη την Κρήτη. Θα ήθελα λίγο το δικό σας σχόλιο, γιατί αυτό το έργο νομίζω ότι και στην επικαιρότητα θα μας απασχολήσει πολύ την πενταετία της αυτοδιοίκησης που ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου του 2024, τη νέα πενταετία. Είναι, θα το πω ομά, είναι το μεγαλύτερο φαγοπότη, ενεργειακό φαγοπότη σε επίπεδο Κρήτης του Μεγάλου Κεφαλαίου, το οποίο γίνεται στην πλάτη του Μαλεβιζιώτικου λαού. Και ακούστε, πλέον, ακόμα και στην επιχειρηματολογία του Δημάρχου και των υπολείπων, για να μην τον αδικώ, και του κ. Πιτσικάκη δηλαδή, δεν υπάρχει λέξη καλώδιο, υπάρχει μόνο η επιχειρηματολογία ανταποδοτικά αδμιέ. Γιατί θα περνάει ένας αγωγός, ένα καλώδιο, το οποίο θα συνδέει το Ισραήλ με τη Γερμανία. Χαίρομαι που έχει μπει ορολογία τέτοια, γιατί δεν υπήρχε. Με την Ευρώπη. Χαίρομαι που σιγά σιγά τη μαθαίνουμε αυτή την ορολογία. Θα συνδέει λοιπόν δύο υπήρους, θα μεταφέρει ασύλληπτες ποσότητες ρεύματος, οι οποίες θα περνάνε κάτω από τα σπίτια μας, και εμείς 31 του 12ου, που θα κοπεί και η επιδότηση στο ρεύμα, θα πληρώνουμε το λογαριασμό μας επί 4. Κάποια σπίτια στο Μαλεβίζι δεν θα έχουν ρεύμα, κάποια σπίτια δεν έχουν ήδη ρεύμα, και οι μεγάλες εταιρείες θα έρθουν να σκάσουν χιλιάδες ευρώ να βάλουν φωτοβολταϊκά, να βάλουν ανεμογεννήτριες, να ρημάξουν τον τόπο και να χρυσοπουλάνε το ρεύμα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και αυτό πώς το πλασάρει η Δημοτική Αρχή? 46 εκατομμύρια λέει ανταποδοτικά το ΑΔΜΙΕ, εκ των οποίων τα 35 είναι για την υπογειοποίηση του ίδιου του καλωδίου. Δηλαδή για τις υποδομές που χρειάζεται το ίδιο το καλώδιο για να υπογειοποιηθεί. Και τι μένουν? 11 εκατομμύρια. Από εκεί που θα έπρεπε τουλάχιστον, εάν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, που εμείς λέμε ότι με τον αγώνα τους κάτοικοι μπορούσαν να το αλλάξουν, να υπάρχει δωρεάν ή συμβολικό ρεύμα για την περιοχή. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Κύριε Μποκιά, τι να απαντήσω, πώς να πρωτοξεκινήσω? Έβαλε πολλά ζητήματα και σε ένα θέμα που πραγματικά νομίζω ότι έχουμε δώσει απαντήσεις πάρα πολλές φορές. Πρώτον, λέει ο κ. Σαλούστρος ότι τι είναι αυτά τα χρήματα, 36 εκατομμύρια ευρώ αλλαγή του έργου υπογειοποίησης. Ναι, ήταν 5 πυλώνες εν αέρι που διέσχιζαν όλη την ενδοχώρα από την Κορακιά προς τη Δαμάστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή, για το χωριό του Φόδελε και της Δαμάστας, την οπτική όχληση, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία των ανθρώπων. Και αυτά δεν τα είπα εγώ, τα από το Πολυτεχνείο Κρήτης που είχαμε τεχνικό σύμβουλο. Ένα. Δύο. Ας υποθέσουμε όμως ότι είναι έτσι, όπως το λέει ο κ. Σαλούστρος, ότι τα 36 εκατομμύρια αφορούν βελτιώσεις του έργου. Το δεχτούμε. Τα 11 εκατομμύρια έργα και μελέτες που αφορούν όλο το Δήμο. Σε σχέση με τι είναι λίγα? Σε σχέση με το 0 των προηγούμενων 30 ετών? Σε σχέση με τι, με αυτό που φανταζόταν μετά τη συμφωνία που κάναμε ο κ. Σαλούστρος και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι ενδεχομένως που διαφωνούν με αυτό ή κάποιοι? Με τα δισεκατομμύρια που σε σχέση με τι? Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με τα όσα, σε σχέση με όσα, κύριε Σαλούστρο, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα, σας ακούμε πολύ μεγάλο σεβασμό. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με όλα αυτά που ο Δήμος δεν είχε εισπράξει ποτέ, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα άθλο για το Δήμο, για την τοπική κοινωνία του Δήμου. Δεύτερον, εμείς για όλα αυτά που λέει ο κ. Σαλούστρος κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα ρεαλιστικά και τα εφαρμόζουμε βήμα-βήμα. Πρώτον, μειώσαμε τα δημοτικά τέλη. Πού στις ευπαθείς ομάδες? Πόσο? 50%.
Πότε? Μέσα στην κρίση. Μέσα στην πανδημία, μέσα στην ενεργειακή κρίση. Αφού είχε διπλασιαστεί ο τέλος κάναμε αυτό, κύριε, της περιουσίας. Πώς το κάναμε αυτό στην πράξη, εφόσον είχε διπλασιαστεί κύριε Δασκαλάκη, στην πράξη, περιουσίας. Στην πράξη πώς το κάναμε αυτό. Επιβαρύναμε αυτό που επικαλείται ο κύριος Σαλούστρος. Τις οχλούσες αυτές που επιβαρύνουν. Πόσο? Πάνω από 150%. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. 150.000 περίπου, λιγότερο από 150.000 εισέπρατε ο Δήμος από τις οχλούσες των λεωπεραμάτων. Σήμερα πληρώνει πάνω από 350.000 ευρώ για να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα να τα αποδώσουμε στους δημότες. Πόσο πληρώνει η χωματερή των Πέρα Γαλλίων, κύριε Δασκαλάκη? Πριν από εμάς 2.000 ευρώ το χρόνο. Πόσο πληρώνει σήμερα? Περίπου 50.000 ευρώ. Αυτή ήταν η πολιτική αυτής της δημοτικής αρχής. Τα επιστρέψαμε στους δημότες. Είμαστε δίκαιοι όσον αφορά την κατανομή των βαρών. Και προσπαθούμε να βελτιώνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα πω και κάτι, και είναι προς τιμή αυτό της λαϊκής εισπύρωσης του κ. Χουστουλάκη που το ψήφισε. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία παίρνουμε και κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, τα 1.000 ευρώ στο τρίτο παιδί το ψήφισε η λαϊκή εισπύρωση και προς τιμή της το υποστήριξε κιόλας. Ένα μικρό σχόλιο, επειδή ακούω διάφορα, ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά. Επίσης, δεν θα πρέπει κάποιοι να πανηγυρίζουν επειδή έρχεται ένα συμπληρωματικό έγγραφο των αποκεντρωμένων. Υπάρχει προηγούμενο. Όπου η αποκεντρωμένη έχει πάρει λάθος αποφάσεις και έχει δικαιωθεί ο Δήμος Μαλεβιζίου, στην περίπτωση του πύργου των Καλλιεργών, όπου δικαιωθήκαμε. Άρα, λίγο υπομονή να μην επιχαίρουν πάνω σε μια ενδεχόμενη αποτυχία που μπορεί να έχει. Μάλιστα. Να είναι εις βάρος των δημοτών. Εδώ λοιπόν έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα, μειώσεις τελών, διαγραφή χρεών στη ΔΕΙΑΜ 95% και ετοιμάζουμε βέβαια και την ενεργειακή ενότητα. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τι, κύριε Δασκαλάκη, να μειώσουμε ή να εκμηδενίσουμε τα δημοτικά τέλη και την ίδρυυση και την άδρευση στους δημότες όταν αυτό θα μπορεί να παράγει. Αυτά είναι οι αλήθειες. Λοιπόν. Θέλω να απαντήσω. Έχουμε χρόνο. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό που λέμε τη μείωση των δημοτικών τελών είναι σαν το κόλπο που κάνουν στα σούπερ μάρκετ λίγο και στα εμπορικά καταστήματα, που λίγο πριν τις εκπτώσεις αυξάνουν την τιμή επί 2 και μετά κάνουν ένα 30% έκπτωση και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πότε το κάναμε, πότε αυξήσαμε? Διπλασιάστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας και μετά αρχίσει και μας λέτε για 10% έκπτωση στο. Πότε διπλασιάστηκε? Στα δημοτικά τέλη. Επί των ημερών μας, κύριε Σαλούστρο. Όχι επί των ημερών σας. Το ψήφισαν οι δημοτικοί σας σύμβουλοι. Το καταργήσατε όταν βγήκατε? Όχι. Το ΤΑΠ. Ναι. Την αύξηση του ΤΑΠ. Το διπλασιασμό του ΤΑΠ. Δεν μπορούμε τώρα να συζητάμε. Εγκαλούμε για προηγούμενες αποφάσεις προηγούμενων δημοτικών περιόδων τη στιγμή που εγώ έχω κάνει μειώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, πάμε στο τελευταία τοποθέτηση. Έχετε από 2 λεπτά ο καθένας. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σαλούστρο. Στις 8 Οκτωβρίου οι δημότες του Μαλεβιζίου καλούνται να επιλέξουν τη νέα δημοτική αρχή που θα διαχειριστεί τις τύχες τους για μια ολόκληρη πενταετία, για μια αυτοδιοικητική πενταετία. Γιατί πρέπει να στηρίξουν εσάς ως υποψήφιο δήμαρχο, αλλά και την ομάδα σας στη Λαϊκή Συσπήρωση? Η Λαϊκή Συσπήρωση δεν είναι ούτε ψηφοδέλτιο διαμαρτυρίας, ούτε συχτηρίσματος. Έχουμε όλα τα εφόδια να κάνουμε ό,τι χρειάζεται στο Δήμο, προκειμένου να απαλλαχθεί από αυτή τη μαύρη καθημερινότητα που βιώνει σε όλες τις πτυχές της ζωής του δημότης. Στο ψηφοδέλτιό μας βρίσκονται αγωνιστές της ζωής, δοκιμασμένοι και μέσα και έξω από δημοτικά συμβούλια, χώρες δουλειάς, συνδικαλιστικούς φορείς κλπ. Άνθρωποι δηλαδή που δίνουν μάχες, δεν εμφανίστηκαν σήμερα στο στίβο της πολιτικής και της κοινωνίας. Είμαστε αποφασισμένοι, γιατί ακριβώς δεν εξαρτώμαστε από κανένα κεφάλαιο ή οτιδήποτε, να συγκρουστούμε και να απαιτήσουμε τα λεφτά που ήδη έχει καταβάλει ο Δημότης μέσα από τη φορολογία του, από την άμεση κλπ. Προκειμένου αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν στο Δήμο σε υποδομές, σε κονδύλια τα οποία θα τα διαχειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε και δεν θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ των ΕΣΠΑ να βλέπουμε τι υπάρχει διαθέσιμο και με βάση αυτό να καθορίζουμε την πολιτική του Δήμου για τα επόμενα 5 χρόνια. Μάλιστα. Βάζουμε προτεραιότητα τις ανάγκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των φτωχών αγροτών, των μικροεπαγγελματιών, αυτών που παράγουν τη μισή παραγωγή της αμουδάρας στα ξενοδοχεία, που δουλεύουν από ήλιο ως ήλιο. Λοιπόν, πρέπει να εκπροσωπούνται κιόλας και μπορούν να εκπροσωπηθούν επάξια στο Δήμο μέσα από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Μποκέα, γιατί να επιλέξουν τον δικό σας ιδιασμό, το Μαλεβίζι μπορεί, και εσάς ως επικεφαλή? Κύριε Δασκαλάκη, μετά από 4 χρόνια έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε το Δήμο πρωταγωνιστή, ισότιμο συνομιλητή σε όλα τα τραπέζια των αποφάσεων, διεκδικητή, να πετυχαίνει μεγάλες νίκες σε
πολλά επίπεδα. Κρατήσαμε το Δήμο όρθιο, εξυγχρονίσαμε υποδομές και πετύχαμε να χρηματοδοτήσουμε μεγάλα εμβληματικά έργα που αλλάζουν όχι μόνο το μέλλον, αλλά το παρόν και την καθημερινότητα των δημοτών μας. 195 μαλεβιζιώτες και μαλεβιζιώτισες από κάθε πλευρά του Δήμου μας, αγωνιστές καθημερινότητας, αγωνιστές προσφέρει ο καθένας με το δικό του τρόπο στην τοπική κοινωνία. Άλλοι έμπειροι, άλλοι νέοι, άλλοι έρχονται από προηγούμενες δημοτικές περιόδου, συνεισφέρουν, προσπαθούν να συνεισφέρουν σε ένα κοινό στόχο. Να κάνουμε το Μαλεβίζι ακόμα πιο ισχυρό, να ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα που έχουν μπει στις ράγες, να διεκδικήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ο τόπος από εδώ και στο εξής, όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση, τη μετεγκατάσταση των οκλειστών δραστηριοτήτων στα λινοπεράματα, την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα λινοπεράματα και βεβαίως ταυτόχρονα τη διεκδίκηση της ασφάλειας των εργαζομένων που δουλεύουν ήδη στο εργοστάσιο των λινοπεραμάτων, να διεκδικήσουμε τις μελέτες και τα έργα που είναι απαραίτητες για να θωρακίσουμε το Μαλεβίζι από την κλιματική κρίση και να μην ξαναζήσουμε τις τραγικές στιγμές που ζήσαμε πέρυσι τον Οκτώβρη, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές που έχουν μπει ήδη σε τροχιά αναβάθμισης, αναφέρομαι στην εκπαίδευση, αναφέρομαι στις σχολικές υποδομές και στα νέα σχολεία που έχει ανάγκη η περιοχή, γιατί η περιοχή αναπτύσσεται συνεχώς, διαρκώς, να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το αστικό μας κομμάτι και βεβαίως να δώσουμε πλέον την προτεραιότητά μας, έχοντας δουλέψει πλέον με μελέτες που είναι έτοιμες για το παραλιακό μας μέτωπο, ξεκινώντας από την Αμουδάρα, από τη σύνδεση του παραλιακού μας μετώπου με το Ηράκλειο, τον κεντρικό δρόμο της Ανδρέα Παπανδρέου που ολοκληρώνουμε τη μελέτη, που έχει τελειώσει η μελέτη ουσιαστικά του κεντρικού δρόμου και του παραλιακού μετώπου και βεβαίως των υπόλοιπων παραλιακών οικισμών, αλλά και τη σύνδεσή τους, που και εκεί υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με την ενδοχώρα. Του σχεδιασμού μας για τη διασύνδεση με τα ιδρύματα, τα ερευνητικά και τα πανεπιστημιακά της περιοχής, γι' αυτό δηλαδή που σχεδιάζουμε στον Κρουσόνα, στον παλιό αγροτικό συνεταιρισμό, να φιλοξενήσουμε τις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού πάρκου του ΙΤΕ και να δώσουμε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή αυτή, να αναπτύξουμε το πολιτιστικό μας απόθεμα με τις υποδομές που έχουμε ήδη εντάξει χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όπως είναι το Λιβάδι στο Κρουσόνα, όπως είναι το Φόδελο, όπως είναι το Κεραμούτι στη Φάμπρικα, ο ψηφιακός εξουσιανισμός που έχει αλλάξει την καθημερινότητα και στις υπηρεσίες αλλά και στο Δημότη και βεβαίως να δούμε έναν Δήμο που θα αναπτύσσεται συνεχώς προς όφελος των τοπικών κοινωνιών με δίκαια τιμολόγια, με πάντα κοινωνικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αποφάσεις του. Λοιπόν, κύριοι, είναι δύο εκ των τριών, ήταν εδώ δύο από τους τρεις διεκδικητές του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην αρχή της εκπομπής μεταφέραμε την ανακοίνωση του κυρίου Δημήτρη Πιτσικάκη, υποψήφιο δημάρχου Μαλεβιζίου. Μαζί μας εδώ στο στούντιο ήταν ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Μαλεβιζίου με τον συνδυασμό «Το Μαλεβίζι μπορεί» με Νέλα ως Μποκέας και ο υποψήφιος δήμαρχος Μαλεβιζίου με τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπήρωση» ο κύριος Δημόκριτος Αλούστρος. Τρεις οι διεκδικητές, δική σας η απόφαση στις 8 Οκτωβρίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, εδώ στο πλατό της εκπομπής «Ώρα Αιχμής». Θα φιλοξενήσουμε τον δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Κρήτης, τον Δήμο Χανίων, όπου οι τέσσερις υποψήφοι θα είναι εδώ για να παρουσιάσουν το δικό τους σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.